Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, θα πούμε σήμερα για την μέρημνα. Και όταν λέμε μέρημνα, εννοούμε την αγωνιώδη φροντίδα. Ο Κύριος μας παραγγέλει, μη μεριμνήσετε εις την αύριον, μη φροντίστε για την αυριανή ημέρα. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής, είναι αρκετό για την κάθε ημέρα, η κακία της, δηλαδή ο κόπος της, η φροντίδα που έχει κάθε ημέρα. Και πάλι μας είπε ότι δεν πρέπει να μεριμνούμε και να λέμε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Όλα αυτά τα πράγματα τα ζητούν, λέει, τα έθνη. Δηλαδή, τα ζητούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Οι ιδωλάτρες, όταν λέει έθνη, η Αγία Γραφή, εννοεί τους ειδωλολάτρες. Ο πατήρ ημών Ουράνιος γνωρίζει, λέει ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ότι χρήζεται τούτον, ότι χρειάζεστε όλα αυτά. Δηλαδή το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς θα ντυθείτε. Εσείς όμως, λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε. Να ζητάτε, λέει, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, δηλαδή να ζητάτε ο Κύριος να είναι ο βασιλέας της υπάρξεώς σας, που σημαίνει να κατευθύνει τη ζωή σας και τα θελήματά σας να ταυτίζονται με τα δικά Του θελήματα, γιατί αν Αυτός είναι βασιλέας, εμείς θα πρέπει να είμαστε οι υπήκοοι. Και ο υπήκοος έχει ως χαρακτηριστικό την υπακοή στον βασιλέα. Δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά κάνει το θέλημα του βασιλέως. Όταν λοιπόν μας λέει ο Κύριος να ζητήσουμε και να ζητάμε, όχι μόνο μια φορά, αλλά πολλές φορές, συνεχώς δηλαδή, πάντοτε, να ζητάμε τη βασιλεία του, να ζητάμε να είναι αυτός βασιλέας μας, σημαίνει να μην έχουμε δικά μας θελήματα, αλλά κάθε τι που κάνουμε, να λέμε και να ψάχνουμε και να ερευνούμε αν αυτό που κάνουμε, εννοείται πριν το κάνουμε, πριν το αποφασίσουμε να το κάνουμε, αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Να ζητάμε λοιπόν πρώτα τη βασιλεία του και δεύτερον λέει και τη δικαιοσύνη του, που είναι πάλι το ίδιο. Δικαιοσύνη, όταν λέει η Αγία Γραφή, εννοεί τη σύνολη αρετή, όλες οι αρετές, όλα αυτά τα οποία αρέσουν στο Θεό, την ταπείνωση, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή, τη συγχωρητικότητα, την καθαρότητα, την ηθική και όλα αυτά που γνωρίζουμε ως αρετές. Εάν λέει ζητάτε αυτά, τότε τα προηγούμενα, τα οποία γνωρίζει ο Θεός, ο Ουράνιος, ο Πατέρας, ότι τα έχετε ανάγκη, δηλαδή το φαγητό, το ποτό, την ενδυμασία, αυτά, λέει, όλα προστεθήσετε ημίν, θα σας προστεθούν. Δηλαδή, δεν θα κάνετε κάποιο ιδιαίτερο, θα λέγαμε, κόπο και φροντίδα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος και φροντίδα για αυτά. Όχι ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε, αλλά δεν πρέπει να αγωνιούμε γι' αυτά. Να μην έχουμε καμία ανήσυχη και αγωνιώδη φροντίδα για αυτές τις ανάγκες. Γιατί γι' αυτά θα φροντίσει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον. Λοιπόν, μη ζητήσετε τίποτε αγωνιωδώς για την αυριανή μέρα. Η γαράβριον μεριμνήσει τα εαυτής. Η αυριανή μέρα θα φροντίσει για τα δικά της. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Και πάλι λέει ο Απόστολος Πέτρος, όλες τις φροντίδες να τις ρίχνετε με όλη σας την καρδιά, θα λέγαμε, με όλη σας την προθυμία εις αυτόν. Ότι αυτό μέλει περί μου, γιατί αυτός νοιάζεται για μας και πολύ καλύτερα από ότι εμείς για τον εαυτό μας. Και πάλι λέει και ο Απόστολος στην προς Φιλιππησίους, για τίποτα να μην μεριμνάτε, μη δεν μεριμνάτε, αλλά πάντοτε με την προσευχή, με τη δέηση που συνοδεύεται από ευχαριστία, από ευγνωμοσύνη, να γνωρίζετε τα αιτήματά σας στον Θεό, να αποκαλύπτετε, να παρουσιάζετε αυτά που θέλετε, που ζητάτε, που έχετε ανάγκη στον Θεό και ο Κύριος θα τα τακτοποιεί όλα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι για να σου πάνε όλα καλά και να απαλλαγείς από κάθε φροντίδα, αγωνιώδη φροντίδα και άγχος,
φρόντισε για τα πνευματικά και περιφρόνησε τα βιωτικά. Κι έτσι και τη γη θα επιτύχεις μαζί με τον ουρανό και τα μελλοντικά αγαθά θα κερδίσεις. Βλέπουμε πόσες φορές ο Κύριος αναφέρεται σε αυτή τη λέξη και σε αυτή την κατάσταση που λέγεται μέρημνα. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να μεριμνάμε, δεν θέλει να έχουμε αγωνία για τα βιωτικά, για τα καθημερινά. Γι' αυτό και λέγει και ένας Άγιος, ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, ότι πρώτη αρετή είναι η αμεριμνησία. Η αμεριμνησία είναι το αντίθετο της μέρημνας, της αγωνιώδης δηλαδή φροντίδας. Και πώς ορίζει ο Άγιος Ισαΐας την αμεριμνησία? Λέγει η αμεριμνησία είναι ο θάνατος σε σχέση με κάθε άνθρωπο και κάθε πράγμα. Δηλαδή η διάρρηξη κάθε σχέσης, εμπαθούς, αγωνιώδους, με κάθε άνθρωπο και με κάθε πράγμα. Να πάψετε δηλαδή να έχετε μία προσκόλληση και μία αγωνία για κάθε άνθρωπο και για κάθε πράγμα. Θα πει κανείς, δεν πρέπει να νοιαζόμαστε για τους γονείς μας, για τα σύζυγους μας όσοι είναι έγκαμοι, για τα παιδιά τους, για τα παιδιά μας κλπ, για τους συγγενείς μας. Βέβαια θα πρέπει να φροντίζουμε και να αγαπάμε, αλλά χωρίς άγχος και αγωνία. Χωρίς να έχουμε απελπισία και απόγνωση, χωρίς να έχουμε, ας πούμε, κάποια, θα λέγαμε, αυτονόμηση και απιστία στο Θεό, γιατί πίσω από την μέρημνα κρύβεται αυτό, κρύβεται μια ολιγοπιστία, αν όχι απιστία. Μια ολιγοπιστία και μια αυτονόμηση από τον Θεό. Θάνατος λοιπόν σε σχέση με κάθε άνθρωπο και κάθε πράγμα. Μία προσκόλληση, για να πούμε και πιο απλά όπως το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και θα το δούμε στη συνέχεια, να μην βάζουμε καρδιά. Έτσι, η καρδιά στην εργασία και στην όποια ας πούμε φροντίδα δεν έχει θέση. Θα πρέπει να φροντίζουμε για όλα και για όλους, αλλά η καρδιά μας να είναι δοσμένη στον Χριστό. Αυτό σημαίνει αμεριμνησία. Αυτή γεννά την επιθυμία του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αμεριμνησία, κάθε δηλαδή προσκόλληση προς πρόσωπα ή πράγματα την έχει απορρίψει, τότε αυτός ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό, αναζητεί τον Θεό, θέλει να προσκοληθεί στον Θεό, αγαπάει τον Θεό. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει αμεριμνησία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί προς τον Θεό, να επιθυμήσει τον Θεό. Οι αγωνιώδεις φροντίδες είναι σαν τα αγκάθια τα οποία πνίγουν τον καλό σπόρο, όπως είπε ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως. Αν ο άνθρωπος έχει μέρημνες, έχει σκοτούρες όπως λέμε λαϊκά, έχει επιθυμίες κοσμικές, αυτή όλη η κατάσταση λειτουργεί ως αγκάθια, τα οποία πνίγουν τον καλό σπόρο. Και ενώ θέλει ο άνθρωπος να προχωρήσει πνευματικά και να καρποφορήσει, δεν μπορεί, γιατί τα αγκάθια, δηλαδή οι μέρημνες, μεγαλώνουν ταχύτερα από ότι ο καλός ο σπόρος και πνίγουν τον καλό του σπόρο. Πρώτη αρετή λοιπόν είναι η αμεριμνησία, δηλαδή θάνατος σε σχέση με κάθε άνθρωπο και κάθε πράγμα. Και αυτή γεννά την επιθυμία του Θεού. Και αυτή πάλι γεννά τη φυσική οργή, λέγει ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, η οποία φυσική οργή αντιστέκεται σε κάθε πειρασμό του διαβόλου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει αμεριμνησία μπορεί να ασκήσει, να ενεργοποιήσει, να κάνει πράξη το θυμό με σωστό τρόπο. Να κινηθεί εναντίον του διαβόλου, να αντισταθεί εναντίον του πειρασμού. Αν ο άνθρωπος είναι πνιγμένος από τις μέρημνες, δεν μπορεί να έχει σωστή χρήση του θυμού. Ο άνθρωπος που έχει αμεριμνησία έχει την καλή χρήση του θυμού εναντίον των πειρασμών του διαβόλου. Τότε, λέει ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, ο φόβος του Θεού βρίσκει κατοικία στον άνθρωπο και διαμέσου του ανθρώπου, διαμέσου του φόβου, με συγχωρείτε, φανερώνεται η αγάπη.
βλέπουμε πόσα καλά έρχονται από την αμεριμνησία. Αν ο άνθρωπος δεν φύγει από την αμεριμνησία, τότε δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα του ο φόβος του Θεού, ο οποίος είναι η αρχή της σοφίας, όπως μας λένε οι Άγιοι. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν αμεριμνήσει, τότε προχωράει στο φόβο του Θεού και από το φόβο του Θεού θα είναι στην αγάπη του Θεού. Γιατί όποιος φοβάται το Θεό, φοβάται και την αιώνια κόλαση. Φοβάται να μην βρεθεί εκεί για πάντα, οπότε τι κάνει. Αγωνίζεται πάρα πολύ να μην αμαρτάνει. Και όσο αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, τόσο εκπληρώνει τις Θείες Εντολές, και όσο εκπληρώνει τις Θείες Εντολές, τόσο προχωράει στην αγάπη του Θεού, αισθάνεται την αγάπη στον Θεό. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Μας ειδοποιούν ότι δεν ακούγεται καλά ο ήχος στο Zoom και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Ο Κύριος μας παραγγέλει λοιπόν μη φροντίζετε για το αύριο, μη μεριμνήσετε στην αύριο, γιατί εκείνος που δεν έχει απαλλαγή από την μέριμνα της ύλης, πώς θα απαλλαγεί από τους πονηρούς λογισμούς? Και εκείνος που είναι περικυκλωμένος από λογισμούς, πώς θα δει την αμαρτία που σκεπάζουν? Η αμαρτία είναι σκοτάδι και ομίχλη της ψυχής, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, η οποία προήρθε από πονηρές σκέψεις και πράξεις. Από την αμαρτία λοιπόν έρχεται η ομίχλη της ψυχής, από τις πονηρές σκέψεις και τις πονηρές πράξεις. Ο διάβολος πειράζει με προσβολές πονηρών λογισμών χωρίς να εκβιάζει, απλώς υποδεικνύοντας και υποβάλλοντας, ας πούμε, την ιδέα για την αμαρτία. Και ο άνθρωπος με φιλιδονία και καινοδοξία ευχαρίστως ανταποκρίνεται. Όταν ο άνθρωπος έχει φιλιδονία και καινοδοξία, τότε δέχεται τις υποβολές του πειρασμού. Αν ο άνθρωπος δεν απαλλαγεί από την μέριμνα, από την αγωνιώδη φροντίδα για την ύλη, δεν μπορεί να απαλλαγεί από τους κακούς λογισμούς, από τους πονηρούς λογισμούς. Και αυτός που έχει γεμίσει την ψυχή του με λογισμούς, πώς θα δει την αμαρτία που σκεπάζει οι λογισμοί? Δεν μπορεί να δει τίποτε. Δεν βλέπει και τα πάθη του. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι γεμάτος μέριμνες, δεν μπορεί να δει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να διακριβώσει τους λογισμούς του. Και δεν μπορεί να δει φυσικά και τα πάθη του. Αν δεν απαλλαγεί ο νους από την μέριμνα όλων των αισθητών, λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και όταν λέμε αισθητά, εννοούμε όλα αυτά τα οποία κινούν τις αισθήσεις. Τι είναι αυτά? Είναι αντικείμενα, είναι πράγματα, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι. Είναι οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα αισθητά, τα οποία υποπίπτουν δηλαδή και ερεθίζουν τις αισθήσεις, θα πρέπει να μην αγγίζουν, θα λέγαμε, την ψυχή μας. Να απαλλαγούμε από τη μέριμνα, από την αγωνία, τη φροντίδα όλων αυτών. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κοιτάξει προς τα άνω, να αποκτήσει αυτή την φορά προς τα άνω και να γνωρίσει την αξία του. Ποιος θα λέει αυτά? Ο μεγάλος θεολόγος μας, ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής. Να, γιατί οι άνθρωποι και οι σημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν προς τα άνω, προς τον Θεό, και φτάνουν στην αθεία ή στον αγνωστικισμό, γιατί είναι πνιγμένοι από μέριμνες, από φροντίδες των αισθητών πραγμάτων και βεβαίως και από τα πάθη,
κατεξοχήν της φιλιδονίας και της φιλοδοξίας της ανθρωπαρέστης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει προς τα άνω όταν είναι κολλημένος στις φροντίδες, στις πολλές φροντίδες και στις μέρημνες, στις αγωνίες του κόσμου τούτου. Και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει «Διώξε μακριά σου κάθε φροντίδα και λογισμό. Απογυμνώσου από κάθε μέρημνα και από κάθε αγάπη για τα πρόσκαιρα πράγματα. Για να σε ντύσει ο Θεός μόνος του και να σου χαρίσει εκείνο που δεν μπορείς να φανταστείς. Λησμόνησε όσο μπορείς τον εαυτό σου και ας ζεις στην ψυχή σου μόνο η αγάπη του Θεού». Βλέπετε πως όλοι οι Άγιοι μας μιλάνε για αυτή την έκρωση ως προς όλα. Απογυμνώσου, λέγει, από κάθε μέρημνα και από κάθε αγάπη για τα πρόσκαιρα πράγματα, για κάθε τι το προσωρινό. Και αγάπησε τον ένα, τον Θεό, και τον εαυτό σου ακόμα να λησμονήσεις και να ζει η ψυχή σου μόνο για τον Θεό. Και ας ζει στη ψυχή σου μόνο η αγάπη του Θεού. Διώξε κάθε φροντίδα και κάθε λογισμό για κάθε τι το γίνω. Πώς θα γίνει όμως αυτό, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τη μέρημνα? Την απάντηση μας τη δίνει ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η ακλόνητη πίστη, λέγει, θα περιορίσει τις μέρημνες. Ενώ με τη μνήμη του θανάτου κατορθώνεται ακόμη και η απάρνηση του σώματος. Άρα, το φάρμακο για την μέρημνα, το αντίδοτο θα λέγαμε, είναι η ακλόνητη πίστη. Με την πίστη περιορίζουμε τις μέρημνες. Γιατί? Γιατί ακριβώς εμπιστευόμαστε τον Θεό, ο οποίος μας είπε αφήστε όλα και κοιτάξτε το ένα. Ζητάτε μόνο τη Βασιλεία μου και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Θα σας τα δώσω εγώ. Θα σας τα δώσω έτοιμα. Με την πίστη λοιπόν περιορίζει τις μέρημνες, ενώ με τη μνήμη του θανάτου κατορθώνεται ακόμα, λέει, και η απάρνηση του σώματος. Όταν θυμάται ο άνθρωπος τον θάνατο, όταν θυμάται ότι θα δώσει λόγο στο Θεό, όταν σκέφτεται ότι ο Κύριος είναι εγγύς, είναι πολύ κοντά και μπορεί και η μέρα η σημερινή να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μας, τότε αυτός ο άνθρωπος φτάνει να απαρνηθεί και το σώμα του. Μπορεί να γίνει και μάρτυρας. Αμεριμνεί δηλαδή ακόμα και για τον εαυτό του και για την ύπαρξή του και για τη ζωή του, που είναι, θα λέγαμε, το πιο ισχυρό ένστικτο, ας το πούμε έτσι, το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Όποιος επιθυμεί να παρουσιάζει καθαρό το νου του ενώπιον του Θεού, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, και συγχρόνως ταράζεται από διάφορες φροντίδες, ομοιάζει με εκείνον που έχει σφιχτά δεμένα τα πόδια του και προσπαθεί να βαδίζει γοργά. Έτσι θέλουμε να κάνουμε καθαρή προσευχή. Θέλουμε να κάνουμε αδιάσπαστη προσευχή. Να είναι ο νους μας καθαρός από σκέψεις, από φαντασίες, από εικόνες. Αν θέλεις να το κατορθώσεις αυτό, θα πρέπει να διώξεις μακριά τη μέρημνα, τις αγωνιώδεις φροντίδες. Αλλιώς, είναι σαν κάποιον που έχει σφιχτά δεμένα τα πόδια του και θέλει να περπατήσει γρήγορα. Πράγμα αδύνατο. Και ο Μέγας Βασίλειος πάλι μας λέει «Λόγω της φροντίδας σου για τα παρόντα, περιφρονείς τα ελπιζόμενα αγαθά». Όσο ο άνθρωπος δηλαδή κλίνεται και φροντίζει για τα γήινα πράγματα με αγωνία, αυτός τι κάνει, περιφρονεί τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός και μας καλεί να αγωνιζόμαστε για αυτά και να τα ελπίζουμε ότι θα τα αποκτήσουμε. Αυτοί που είναι σφιχτά δεμένοι στις μέρημνες της ζωής, λέει πολύ όμορφα έτσι ο Άγιος Μέγας Βασίλειος, είναι, λέει, σαν πολύσαρκα πτηνά, σαν παχιά πτηνά, που μάταια φέρουν τις στερούγες τους, αφού σύρονται πάντα προς τα κάτω, μαζί με τα βοσκήματα, μαζί με τα ζώα που βόσκουν, που κοιτάνε πάντα προς τα κάτω. Βοσκηματώδη ζώα, έτσι και τα πουλιά, τα οποία είναι βαριά, δεν μπορούν να πετάξουν. Μπορεί να έχουν φτερούγες, αλλά σέρνονται πάντα προς τα κάτω, σαν τα ζώα
που τρώνε συνέχεια το χορτάρι που βόσκουν. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι περί φροντίς, είναι γεμάτος φροντίδες, δεν μπορεί να δει προς τα άνω, αλλά βλέπει συνέχεια προς τα κάτω, προς τα γήινα. Καταλαβαίνουμε πώς η ζημιά κάνει στη ψυχή ημέρημνα η αγωνιώδης αυτή φροντίδα για τα γήινα. Ο νους του ανθρώπου, όταν περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τις κοσμικές μέρημνες, είναι ανίκανος να διακρίνει καθαρά την αλήθεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει σωστή κρίση όταν βρίσκεται μέσα στις κοσμικές φροντίδες και μέρημνες. Ο Κύριος μας έδειξε ότι απαγορεύεται να μεριμνάμε και να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας. Μηδέν μεριμνάτε, μας είπε, μη μεριμνήστε στην αύριο. Κατά την εντολή του Κυρίου, λέμε ο Βασιλείς, πρέπει να μεριμνάμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του πλησίον μας με μεγάλο ζήλο. Μη δεις ζητεί το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος, μας λέει το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, κανείς να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά ο κάθε ένας να ζητάει το συμφέρον του πλησίον του. Διότι το να μεριμνάς για τον εαυτό σου, λέει ο Αγίος Βασίλειος, είναι έγκλημα φιλαυτίας. Ενώ το να μεριμνάς και να εργάζεσαι για την εντολή του Κυρίου, είναι εγκόμιο φιλόχριστου και φιλαδέλφου, είναι εγκόμιο φιλοχρίστου και φιλαδέλφου διαθέσεως. Φαίνεται αν ο άνθρωπος αγαπάει τον Χριστό και αν αγαπάει τον πλησίον, όταν φροντίζει και εργάζεται τις εντολές του Κυρίου και εκπληρώνει το καθήκον της αγάπης προς τον Χριστό, έτσι που είναι η πρώτη αγάπη, και προς τον πλησίον που είναι θα λέγαμε η δεύτερη αγάπη, η οποία όμως και αυτή, όπως είπε ο Κύριος, είναι όμοια με την πρώτη. Ουσιαστικά είναι μία η αγάπη με δύο διαστάσεις, την κατακόρυφη προς τον Θεό και την οριζόντια προς τον πλησίον. Αν λοιπόν δεν αποβάλλουμε την αγωνιώδη φροντίδα για τον εαυτό μας, την τέστη τη φιλαυτία, δεν μπορούμε να εργαστούμε σωστά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, την αγάπη προς τον Κύριο αφενός και προς τον πλησίον αφετέρου. Μερικοί άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έχουν εσφαλμένη ιδέα, νομίζοντας ότι μπορούν να έχουν όλη τη μέρημνα του νου τους, τα κοσμικά και υλικά, και συγχρόνως να περιμένουν από τον Θεό να τους φροντίσει. Αυτοί δεν κάνουν καλά, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Εφόσον εσύ ελπίζεις τον εαυτό σου και αγωνιώδως έτσι φροντίζεις για όλα, αποκλείεις τον Θεό. Άμα ο νους του ανθρώπου σκορπίσεις τις πολλές μέρημνες, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί τον Χριστό, έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τη σωστή πνευματική ζωή όταν αφοσιώνεται στα γήινα και φροντίζει αγωνιδώς για αυτά. Όπως κάποιος που βαδίζει μέσα σε πολύ στενό και απόκρινο δρόμο, σηκώνοντας κάποιο φορτίο, δεν μπορεί να το διαβεί, διότι εμποδίζεται από τη στενοσιά και το φορτίο μαγκώνει, θα λέγαμε, γιατί είναι πολύ στενός ο δρόμος, σκαλώνει όπως λέμε. Έτσι ακριβώς και αυτός που φορτώθηκε με τα κοσμικά πράγματα και τις μέρημνες, δυσκολεύεται να φτάσει στη βασία των ουρανών. Συνεχώς θα σκοντάφτει, θα σκαλώνει, θα παγιδεύεται. Μία και μόνο φροντίδα να έχετε, έλεγε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, το πώς να σωθείτε. Τίποτα άλλο. Αυτό που είπε και ο Κύριος. Να ζητάτε μόνο τη βασιλεία μου. Και αυτό σημαίνει η βασιλεία του Θεού, σημαίνει η σωτηρία μας. Όταν έχουμε τη βασιλεία του Θεού, έχουμε τη σωτηρία. Η μετοχή στη βασιλεία είναι η μετοχή στη σωτηρία. Μήπως είμαστε εμείς που κατορθώνουμε και οικονομούμε τα αναγκαία για τη ζωή μας, λέγει και ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, έτσι, πολύ φιλόσοφα. Αν σκεφτεί κανείς, ποιος είναι αυτός που μας τρέφει και μας κρατάει και μας συντηρεί στη ζωή? Δεν είναι ο Κύριος? Αν
μια σταγόνα αίμα πάει στον εγκέφαλο, ο άνθρωπος παθαίνει εγκεφαλικό, παθαίνει μια παράλυση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν ο Θεός δεν φροντίζει, δεν συντηρεί την υγεία στον άνθρωπο, αν ο Θεός δεν του έδινε αυτά που του έχει δώσει, το σώμα, τη σκέψη, τον εγκέφαλο, τις δυνάμεις, αν δεν του έδινε τη χάρη του, θα μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει κάτι, τίποτα απολύτως. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νίλος, εμείς είμαστε που κατορθώνουμε και οικονομούμε τα ανάγκη για τη ζωή μας. Ο Θεός φροντίζει για τη ζωή μας. Ο Θεός φροντίζει τη ζωή μας. Η προσπάθεια του ανθρώπου, αν δεν βοηθήσει ο Θεός, είναι καταδικασμένη να αστοχεί. Ενώ η Θεία Οικονομία και χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου, παρέχει τέλεια αγαθά. Δεν έζησαν 40 χρόνια στην έρημο οι Ισραηλίτες, χωρίς να έχουν τίποτε από αυτά που δίνει η γεωργία. Μους καλλιεργούσαν στην έρημο, τι να καλλιεργήσουν. Δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν. 40 χρόνια δεν είχαν τίποτε από αυτά που παράγει η γη. Ζούσανε μόνο με τη Θεία Χάρη, με τη Θεία Οικονομία, με τη Θεία Βοήθεια. Και δεν τους έλειψε καθόλου η τροφή. Αλλά η θάλασσα έβγαζε τροφή παράδοξη. Τα ορτίκια. Γιατί εκτός από το μάνα θέλησαν και κάτι άλλο, θέλησαν και κρέας. Και ο Θεός τους έδωσε τα ορτίκια, τα οποία βγήκαν από τη θάλασσα, λέγει η Γραφή. Και ο ουρανός έβρεχε το μάνα. Βροχή ασυνήθιστη και παράξενη. Και η πέτρα που είναι κατάξερη ράγισε και έδινε άφθονο νερό. Όσο για τα ρούχα και τα παπούτσια, άντεξαν όλο το χρόνο, γιατί δεν πάλιναν. Και αυτό επίσης πάρα πολύ θαυμαστό. Μπορεί να φοράει ο άνθρωπος 40 χρόνια τα ίδια ρούχα και παπούτσια και να μην καταστρέφονται. Αυτό ακριβώς συνέβη στα 2 εκατομμύρια των Εβραίων που βγήκαν από την Αίγυπτο. Και έπρεπε να περιμένουν για 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Και ποια γεωργία έδινε τροφή στον Ηλία τον καιρό που ήταν στο χειμώρο, όπως καλλιεργούσε ο προφήτης Ηλίας εκείνα τον καιρό που ήταν στο χειμώρο πάνω από ένα χρόνο. Τα κουράκια δεν του έφεραν τροφή. Γιατί λοιπόν γκρεμίζουμε στη γη την ουράνια πολιτεία και βουλιάζουμε στις ηλικές ανησυχίες και δινόμαστε με κοπιές εμείς που φορούσαμε κάποτε πορφύρα, λέει ο Άγιος Νίλος. Αναφερόμενος βέβαια στους μοναχούς πρωτίστως, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, ο λαϊκός, ο χριστιανός που ζει μέσα στον κόσμο, έχει ως πρότυπο τον μοναχό. Και θα πρέπει και ο λαϊκός, ο χριστιανός μέσα στον κόσμο, να ζει την ουράνια πολιτεία. Να μην βουλιάζει μέσα στις ηλικές ανησυχίες, όπως λέει ο Άγιος Νίλος. Ούτε να δίνεται τις κοπριές, ενώ μπορεί να φοράει πορφύρα, να φοράει βασιλικό ένδυμα, να φοράει, να έχει ενεργό τη Θεία Χάρη. Οι δαίμονες, λέει και ο Άγιος Παΐσιος Βολιτσκόφσκι, αγωνίζονται να μας φορτώσουν με μέρημνες. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι ο σκοπός του διαβόλου. Να γεμίσουν τον άνθρωπο με αγωνιώδεις φροντίδες, για να απομακρύνουν το νου μας από τη μνήμη του Θεού και από την αγάπη σε εκείνη. Έτσι, όλη η πάλη γίνεται στο ποιος θα κερδίσει το νου του ανθρώπου, ο Θεός ή ο διάβολος. Ο Θεός θέλει το νου του ανθρώπου ολόκληρο και ο διάβολος επίσης. Γι' αυτό και βάζει τον άνθρωπο σε ποικίλες μέρημνες και αγωνιώτες φροντίδες, για να του πάρει το νου. Από πού? Από τη μνήμη του Θεού. Να ξεχάσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και βέβαια εν πολλοίς το έχει καταφέρει και βλέπουμε και στην εποχή μας πόσοι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τον Θεό και δεν αγαπούν φυσικά τον Θεό, αφού και καν τον θυμούνται. Όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, λέει ο Όσιος Παΐσιος, ο Βολιτσκόφσκι, έτσι και οι επίγειες μέρημνες σβήνουν την αγάπη στο Θεό. Γι' αυτό ας είμαστε σταθερά προσιλωμένοι και αμετάπτωτα θερμοί στην αγάπη μας προς τον Κύριο και εκείνος θα με ρημνήσει για τις ανάγκες μας. Έτσι πόσο ωραία τα λέει αυτός ο Όσιος. Σταθερά προσιλωμένοι και αμετάπτωτα θερμοί στην αγάπη μας προς τον Κύριο.
και εκείνος θα με ρυμνήσει για τις ανάγκες μας, εκείνος θα φροντίσει. Εσύ με ρύμνησε για το ένα, για τη σωτηρία σου. Κάθε σκέψη και φροντίδα που είναι άκερες και αποσπούν το νου μας από την προσοχή, προέρχονται από τους δαίμονες, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Αναλύοντας ακόμα καλύτερα αυτό που μας είπε προηγουμένως, ότι οι δαίμονες προσπαθούν να μας πάρουν το νου και να μας βάλουν, να μας φορτώσουν με μέρημνες. Και μας λέει μετά, προσέχετε, τις σκέψεις που αποδέχεστε, όταν είναι άκερες και τις φροντίδες που αποδέχεστε, όταν είναι άκερες, δεν είναι δηλαδή του παρόντος, όπως είπε και ο Κύριος, αφήστε την αυριανή ημέρα. Φτάνει ο κόπος της σημερινής. Αυτό είναι το άκερο. Να φροντίζεις για την άλλη μέρα, αφού έχεις μπροστά σου πράγματα να κάνεις. Αυτό που έχεις μπροστά σου τώρα, τη σημερινή ημέρα. Κάθε τι λοιπόν που είναι άκερο, είναι τον δαιμόνο. Και ο σκοπός είναι να φύγει ο νους μας από την προσευχή. Ενώ όταν ο άνθρωπος περιορίζεται τα αναγκαία της ημέρας, θα έχει μετά και χρόνο για προσευχή και ψυχικές δυνάμεις. Και σωματικές βεβαίως. Η αμεριμνησία, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, είναι αυτή που χαρίζει τα δάκρυα στην προσευχή. Αν απομακρυνθούμε από τον περισπασμό και την ταραχή του κόσμου, τότε με την προσοχή και τη φυλακή της καρδιάς, η προσευχή γίνεται εφροσύνη. Τι ωραία να ζει κανείς αμέριμνα. Χωρίς τις αγωνιώδεις φροντίδες και τους περισπασμούς και τις ταραχές του κόσμου. Τότε μπορεί να προσέξει τον εαυτό του και να φυλάξει την καρδιά του. Δηλαδή να τη φυλάξει από τους λογισμούς, τους αισχρούς, τους πονηρούς, τους βλάσφημους. Και να φυλάξει τον εαυτό του και από τον κόσμο. Από τα πάθη δηλαδή, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία. Όταν λειτουργεί έτσι, τότε χαίρεται την προσευχή. Η προσευχή γίνεται εφροσύνη. Τότε δάκρυα ξεχύνονται από τα μάτια του ανθρώπου που δεν αναβλύζουν πια με τη βία, αλλά με αυθόρμητη χαρά. Λέει ο Άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Θες να έχεις δάκρυα στην προσευχή σου, πρέπει να υιοθετήσεις την αμεριμνία. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος από τις αδιάκοπες μέρημνες, λέει και ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, είναι η λύθη του Θεού και η υποβάθμιση της πνευματικής ζωής. Αυτό ακριβώς φέρνουν οι μέρημνες. Τη λύθη του Θεού, τη λησμονιά δηλαδή του Θεού, ξεχνάει ο άνθρωπος τον Θεό και από την άλλη υποβαθμίζεται πνευματικά. Δεν ζει πνευματική ζωή πια. Και ο Άγιος Θεοφάνης πάλι μας λέει ότι το εφάμαρτο στοιχείο της πολυμεριμνίας είναι ότι επιδιώκει εγωιστικά την αυτάρκεια. Ο πολυμέρημνος άνθρωπος, αυτός που έχει πολλές μέρημνες, είναι άνθρωπος εγωιστής και θέλει να είναι αυτάρκης, αλλά χωρίς την βοήθεια του Θεού, χωρίς τον Θεό, εγωιστικά. Όλα θέλει να τα κάνει μόνος του. Όλα θέλει να τα κατορθώσει χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι το εφάμαρτο στην πολυμεριμνία. Στηρίζοντας αυτή κάθε ελπίδα στον εαυτό της, στις ικανότητές της και στα όποια υλικά μέσα διαθέτει, αγνοεί ή και περιφρονεί τη Θεία Πρόνοια. Και φτάνουν οι άνθρωποι και σήμερα τους ακούμε να λένε «Δεν μας χρειάζεται ο Θεός, τα έχουμε όλα. Είμαστε αυτάρκες. Μπορούμε μόνοι μας να κυβερνήσουμε τον εαυτό μας και να τακτοποιήσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας». Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αυτονομημένος, ο εγωιστής, ο οποίος είναι βουτυγμένος πλέον στην ολιγοπιστία ή πιο σωστά στην απιστία και στην όποια αμαρτία. Περιφρονεί τη Θεία Πρόνοια και βέβαια οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχει ειρήνη και γαλήνη και την ησυχία την εσωτερική για την οποία μιλήσαμε και επομένως δεν μπορεί να κινηθεί προς τον Θεό.
το να μην μεριμνά ο άνθρωπος για τον εαυτό του, για χάρη της αγάπης του Θεού και των αγαθών έργων, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα το φροντίσει, αυτός ο άνθρωπος έχει ελπίδα αληθινή. Έχει ελπίδα κατά Θεόν. Να μην μεριμνά για τον εαυτό του, για χάρη της αγάπης του Θεού και των αγαθών έργων. Όταν πετάξει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τότε πετάει προς τον Θεό. Η περιττή μέριμνα για τα βιωτικά πράγματα είναι γνώρισμα ανθρώπου απίστου και μικρόψυχου. Μόνο τα αναγκαία θα πρέπει να φροντίζουμε και αυτά, όπως είπαμε, χωρίς αγωνία. Η περιττή μέριμνα φανερώνει άνθρωπο άπιστο και μικρόψυχο. Και είναι συμφορά εάν εμείς φροντίζοντας οι ίδιοι για τον εαυτό μας, λέγει όσο Σεραφείμ του Σάρου, δεν στηριζόμαστε στο Θεό που προνοεί για μας. Αλλήμον ένα άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του, στα μπράτσα του, τότε γίνεται καταραμένος, μας λένε οι Άγιοι, και μάλιστα ο προφήτης Ιερεμίας. Η υπερβολική μέριμνα για τα βιωτικά πράγματα είναι φανέρωση ολιγοπιστίας ή μάλλον απιστίας και δειλίας, ολιγοψυχίας. Ενώ ο Θεός μας θέλει ανδρείους, μας θέλει γενναίους, η οποία ανδρεία βέβαια πηγάζει από την πίστη στον Θεό και από την καταπολέμηση της ανθρωπαρέσκειας. Αν τα αγαθά που απολαμβάνουμε στην παρούσα ζωή, λέει πάλι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, δεν τα αποδίδουμε σε Αυτόν, πώς μπορούμε να προσδοκάμε από Αυτόν τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί για την άλλη ζωή. Αν τα πρόσκαιρα αγαθά δεν τα αποδίδουμε στο Θεό και νομίζουμε ότι τα κατορθώνουμε και τα αποκτούμε μόνοι μας με τις δυνάμεις μας, πώς τότε θα μπορέσουμε να περιμένουμε και να ελπίζουμε για τα αιώνια αγαθά της άλλης ζωής. Να μην είμαστε τόσο λιγόπιστοι, αλλά ας εφαρμόσουμε την εντολή του Σωτήρος, λέει ο Σεραφείμ. Ζητείτε πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Ο Θεός δεν απαγορεύει ο άνθρωπος να έχει και μία, θα λέγαμε, μικρή αποθήκη, έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Ομικυλινέως. Αλλά δεν πρέπει να έχει αγωνία και αγωνιώδη φροντίδα και να συσσωρεύει τρόφιμα στηριζόμενος αυτά, έτσι, και ελπίζοντας αυτά. Η ελπίδα μας είναι στο Θεό και σε αυτόν αφήνουμε κάθε μέρημνα και κάθε αγωνία μας. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στον περισπασμό και στη μέρημνα, λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρετσιανίνοφ, μοιάζει με σπίτι δίχως πόρτες και κλειδαριές. Κανένας θησαυρός δεν μπορεί να φυλαχθεί σε τέτοιο σπίτι που είναι ανοιχτό για τους κλέφτες και τους ληστές. Πώς μπορείς να φυλάξεις θησαυρό σε ένα σπίτι που δεν έχει πόρτες και δεν κλειδώνει? Αυτός που έχει λοιπόν περισπασμό και μέριμνα είναι σαν ένα τέτοιο σπίτι. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Αυτός ο άνθρωπος ληστεύεται συνεχώς. Και από ποιους ληστεύεται? Από τους δαίμονες. Η ζωή του περισπασμού, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ζωή γεμάτη με βιωτικές μέριμνες, βαραίνει την ψυχή εξίσου με την κρεπάλη και τη μέθη. Οι μέριμνες είναι μια άλλου είδους μέθη. Και ας το προσέξουμε αυτό. Μεθάει ο άνθρωπος από την πολλή μέριμνα, από τις πολλές αγωνιώδεις φροντίδες. Και μάλιστα λέει, βαραίνει η ψυχή του εξίσου με τη μέθη από το κρασί και την κρεπάλη. Και τι γίνεται? Η ψυχή αυτού του ανθρώπου είναι δυσκίνητη σε κάθε πνευματικό έργο, ανίκανη να προσέχει, να έχει νύψη, ανίκανη να γρυπνεί. Η ψυχή αυτή είναι κολλημένη στη γη, είναι απορροφημένη από τα πρόσκαιρα και τα μάτια.
για τη διακονία του Θεού ελάχιστα ενδιαφέρεται ή μάλλον δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Γιατί σου λέει, πού να προλάβω, εγώ έχω ένα σωρό δουλειές. Τι μου λες τώρα για την αποστολή, για να διακονήσω στην Εκκλησία, να βοηθήσω στο έργο του Θεού. Δεν μπορώ. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Σκληρή βρίσκει και μόνο τη σκέψη κάποιας πνευματικής εργασίας. Σκληρή και ασήκωτη και ζωφερή. Ούτε καν να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό, να πει ένα πατηριμόν, να κάνει μια μετάνοια, να πει ένα Κύριε σου Χριστέ ελεησόν. Ο περισπασμός αδρανοποιεί και αποκοιμίζει τις ψυχικές αισθήσεις, ενώ τρέφεται με την αδιάλειπτη λειτουργία των σωματικών αισθήσεων. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στις μέρημνες, μέσα στις φροντίδες, έχει τεντωμένα τα νεύρα του και τις αισθήσεις του, τα μάτια του, τα αυτιά του. Αδιάλειπτη λειτουργία των σωματικών αισθήσεων και αδρανοποίηση των ψυχικών αισθήσεων, των πνευματικών αισθήσεων, της πνευματικής όρασης, της πνευματικής ακοής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει προς τα άνω, προς τον Θεό. Δεν μπορεί να ακούσει τον νόμο του Θεού, τον λόγο του Θεού. Γιατί έχει ξύπνιες σε μέγιστο βαθμό και λειτουργούσες τις σωματικές αισθήσεις. Και μας λένε οι Άγιοι, όσο κανείς ενεργοποιεί τις εξωτερικές, τις σωματικές αισθήσεις, τόσο απενεργοποιούνται οι εσωτερικές αισθήσεις. Και αντιστρόφως, όσο απενεργοποιούνται οι σωματικές αισθήσεις, τόσο ενεργοποιούνται οι ψυχικές, οι πνευματικές αισθήσεις. Μάταια οι άνθρωποι που ζουν μέσα στον περισπασμό, θεωρούν τη ζωή τους φυσιολογική, υγιή, απαλλαγμένη από ενοχές. Δεν είναι φυσιολογική ζωή αυτή. Μια ζει ο άνθρωπος μέσα στον περισπασμό, μέσα στην αγωνία, μέσα στις φροντίδες. Τόσο έχει πορωθεί η ψυχή τους, που μόνο άρρωστη δεν το αντιλαμβάνονται. Είναι φοβερή η κατάσταση του πολυμέριμνου ανθρώπου. Και πάλι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, όποιος έχει παραδοθεί στον περισπασμό, είναι συνήθως ασταθής. Δεν έχει σταθερότητα. Αυτός που είναι συνέχεια με τον περισπασμό, δηλαδή συνέχεια πετάει ο νους του εδώ, εκεί, στο μία υπόθεση, στην άλλη υπόθεση, στη μία φροντίδα και σε αυτό πρέπει να κάνουμε και το άλλο πρέπει να γίνει. Τα αισθήματα της καρδιάς του δεν έχουν βάθος και δύναμη. Γι' αυτό είναι ρευστά και εφήμερα. Όπως η πεταλούδα πετάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτός που έχει παραδοθεί στον περισπασμό, τρέχει από τη μια σωματική απόλαυση στην άλλη και από τη μια μάταιη φροντίδα στην άλλη. Ο περισπασμός δεν γνωρίζει την αγάπη προς τον πλησίον, ούτε φυσικά την αγάπη προς τον Θεό. Αδιάφορα κοιτάζει τη δυστυχία των ανθρώπων και εύκολα τους φορτώνει με δυσβάσταχτα φορτία. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στις φροντίδες έχει μάτια να δει τη δυστυχία του πλησίου, κάθε άλλο. Αντίθετα, θα χρησιμοποιήσει τον κάθε πλησίο, εάν μπορεί, για να ικανοποιήσει τις δικές του αγωνιώδεις μέρημνες και φροντίδες. Όποιος έχει παραδοθεί στον περισπασμό, συνταράζεται από τις θλίψεις, ακριβώς επειδή δεν τις περιμένει. Μόνο χαρές προσδοκά. Κάθε θλίψη, ακόμα και την πιο βαριά, όταν αυτή δεν έχει μεγάλη διάρκεια, γρήγορα την ξεχνά μέσα στο θόρυβο των διασκεδάσεων και των μερίμνων του. Γιατί ο άνθρωπος, ο πολυμέριμνος, δεν μπορεί να πάρει τα μηνύματα του ουρανού. Δεν τα ακούει. Δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Και όταν ο Θεός τον επισκέπτεται και μας επισκέπτεται ο Θεός με τις θλίψεις, πάλι πολύ γρήγορα τις ξεχνάει μέσα στο θόρυβο των μεριμνών και των διασκεδάσεων. Γιατί είπαμε, μοιάζει με πεταλούδα, ο πολυμέρινος άνθρωπος που πετάει από σωματική απόλαυση σε σωματική απόλαυση και από μάταιη φροντίδα σε άλλη μάταιη φροντίδα. Η παρατεταμένη θλίψη όμως τον τζακίζει. Ο ίδιος ο περισπασμός τιμωρεί τον πολυμέριμνο άνθρωπο που του παραδίνεται, καθώς αυτός με τον καιρό όλα τα βρίσκει βαρετά
και βουλιάζει σε μία ατέλειωτη, μία εξουθενωτική πλήξη. Έτσι, γιατί δεν έχει βρει την αληθινή χαρά, που είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζει ότι χαρά είναι να πηγαίνει από τη μία φροντίδα στην άλλη, από τη μία δουλειά στην άλλη και από τη μία διασκέδαση στην άλλη. Ο περισπασμός είναι πραγματικά ολέθριος για το έργο της σωτηρίας, κατά λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. Και κάτι ακόμα. Η αμαρτία και εκείνος που τις παίρνει, ο διάβολος, τρυπώνουν στο νου και στην καρδιά μας ανεπαίσθητα. Πολλές φορές δεν παίρνει είδηση ο άνθρωπος πώς τρύπωσε μέσα στην ψυχή του ο διάβολος και του έσπηρε την αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε διαρκώς σε επιφυλακή, ώστε μόλις μας πλησιάσουν αυτοί οι αόρατοι εχθροί μας, να τους απομακρύνουμε με την προσευχή. Αλλά πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται κανείς σε πνευματική επιφυλακή όταν είναι παραδομένος στον περισπασμό, όταν ο άνθρωπος είναι χυμένος δια των αισθήσεων, των σωματικών αισθήσεων, προς τα έξω, έχει χάσει ο άνθρωπος αυτό τον εαυτό του. Έχει χάσει το νου του. Ο νους του δεν είναι στην καρδιά, δεν είναι στον εαυτό του ο άνθρωπος. Είναι εκτός εαυτού. Ο πολυμέρινος άνθρωπος είναι ο άσωτος, που περιπλανάται εδώ και εκεί. Γιατί ο νους του περιπλανάται εδώ και εκεί. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει νύψη, εγρήγορση, να προσέχει τον εαυτό του, αφού έχει χάσει τον εαυτό του. Δεν είναι στον εαυτό του. Γι' αυτό λέμε αυτό που λέει ο Κύριος. Ο άσωτος ελθώνει σε αυτόν, μπόρεσε μετά να βρει τον Θεό, να πάει στον Θεό Πατέρα. Όσο ήταν στις διασκεδάσεις και στις μέρημνες του κόσμου τούτου, είχε χάσει τον εαυτό του, ήταν εκτός εαυτού. Όταν ήρθε στον εαυτό του, τότε κατάλαβε τι άθλια ζωή κάνει και τι θα μπορούσε να κάνει, να γυρίσει στον Πατέρα και να απολαμβάνει όπως και ο τελευταίος δούλος, πολύ ανώτερα από αυτά που βίωνε και υπέφερε, όντας μακράν του Θεού Πατρός. Μην έχεις προσκόλληση στα φαγητά ή τα ποτά, στα ρούχα, στα πολυτελή και ευρύχωρα σπίτια, στην πλούσια επίπλωση, αλλά ούτε ακόμα και στην υγεία σου, μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης Κρουστάντης. Να λοιπόν, τι σημαίνει αμεριμνία? Να μην έχεις προσκόλληση στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, πού θα μείνουμε, τι έπιπλα θα έχουμε, θα έχουμε υγεία, δεν θα έχουμε υγεία. Να μην λυπάσαι ούτε τη ζωή σου την ίδια. Η προσκόλληση στην πρόσκαιρη ζωή και η υπερβολική φροντίδα για την υγεία παρασύρουν τον άνθρωπο σε πολλές παρεκκλήσεις από τις εντολές του Θεού. Βλέπουμε πόσο ωραία και αναλυτικά μας το λένε οι Άγιοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Να μην έχεις προσκόλληση σε βρώματα και πόματα, φαγητά και ποτά, ενδύματα, επιπλώσεις, σπίτια, ούτε και σε αυτή τη ζωή σου. Να είσαι έτοιμος να τα χάσεις όλα, χωρίς να στενοχωρηθείς, προκειμένου να μην παρεκκλίνεις από τις εντολές του Θεού. Με τη μέρημνα και τη σκέψη, έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφος, περισσότερο καταστρέφεσαι παρά διορθώνεις τον εαυτό σου. Πώς μπορείς να διορθώσεις τον εαυτό σου, όταν είσαι μέσα στον περισπασμό και στις αγωνίες και τις αγωνιώδεις φροντίδες. Και ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας έλεγε ότι η μέρημνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά σαν μικρόβιο φυματιώσεως συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Ωραία αυτή η παρομοίωση, είναι πνευματική φυματίωση. Η φυματίωση είναι φοβερή ασθένεια. Εξαλείφθηκε κάπως, ή μάλλον έπεσε, ας πούμε, ο αριθμός των θυμάτων της με την έβρεση του φαρμάκου, των αντιβιωτικών, αλλά πάλι υπάρχει και σήμερα. Και κανείς όταν προσβληθεί από αυτήν την ασθένεια θα πρέπει να παίρνει φάρμακο για περίπου 9 μήνες. Είναι
πολύ βαριά κατάσταση. Και είναι αποτέλεσμα συνήθως της, της κακής διατροφής. Η μέρημνα είναι μια πνευματική φυματίωση, που σιγά σιγά σαν μικρόβιο φυματιώσεων συνεχώς διατηρίζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος και φέρνει σταδιακά τον θάνατο, εάν δεν θεραπευτεί. Έτσι και η μέρημνα του βίου σαν ένα άλλο μικρόβιο φθείρει τον άνθρωπο, την ψυχή του και τον πεθαίνει ψυχικά. Έτσι είναι ένα μικρόβιο φοβερό, η μέρημνα. Καταστρέφει τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Για τις βιωτικές ανάγκες, έλεγε και ένας γέροντας, πατήρ Γεδεών, ο Ιωρίτης, μη μεριμνάς πολύ και μη φοβάσαι. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Επειδή σήμερα ή αύριο αναχωρούμε για τον ουρανό, όσο είναι δυνατόν, φρόντισε περισσότερο πώς θα παραστείς ενώπιον του Κυρίου για να μην στερηθείς το ελέος του. Να, εγώ κάποιο χρονικό διάστημα υπέφερα πολύ. Δεν είχα ψωμί και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία. Αλλά ο Κύριος δεν με εγκατέλειψε. Έστελε με κάποιον τους αδελφούς λίγα χόρτα ή ψωμί και έτσι με κρατούσε στη ζωή. Ήτανε αφημένος στον Θεό και αυτός δεν τον εγκατέλειψε. Στον βαθμό που ξεφορτωνόμαστε τις επίγειες μέρημνές μας, ο Κύριος μας επιτρέπει να νιώσουμε ότι είναι μαζί μας. Ο Κύριος είναι ειρήνη, χαρά, έλεγε ο Γέροντας Θαδαίος της Μητόβλητσας. Είναι πατέρας, μητέρα και φίλος μας. Όταν είμαστε κοντά του, έχουμε τα πάντα. Είναι ο ένας, με κεφαλαίο έψιλον, που ικανοποιεί τις ανάγκες της ψυχής μας. Ο Κύριος πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέρημνες και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε. Ο Κύριος έχει φορτωθεί όλες μας τις μέρημνες. Γιατί εμείς να επιμένουμε να φορτωνόμαστε με μέρημνες? Και παρόλα αυτά, εμείς κρατιόμαστε, λέει ο Άγιος ο Πατήρης Θαδαίος, τόσο σφιχτά από τις μέρημνές μας, που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας, να βρει ανάπαυση. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά. Είναι μεγάλο το τέχνασμα του Σατανά να σε βάλει στη σβούρα των βιωτικών μεριμνών, έλεγε και ο μακαριστός Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος. Θέλει ο διάβολος να μας σβουρίζει, να μας ταλαιπωρεί, να μας βασανίζει και μας βάζει σε αυτή τη σβούρα των βιωτικών μεριμνών και μας ζαλίζει για εύλογες αιτίες, έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών, χωρίς να το καταλαβαίνει. Και χρειάζεται ταπείνωση από τον άνθρωπο για να ξεπεράσει την παγίδα αυτή. Και βέβαια χρειάζεται και πίστης. Γιατί αυτός που έχει πολλές μέρημνες σημαίνει ότι έχει ολιγοπιστία ή δεν πιστεύει και καθόλου στην πρόνοια του Θεού, έλεγε πάλι ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος. Οι μέρημνες, έλεγε πάλι, είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν το ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για μας. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας δούμε και τον αγαπημένο μας τον Άγιο Παΐσιο. Αλλά πριν από αυτό ας δούμε και κάτι από τον βίο του Οσίου Ανδρέου του Διαχριστόσαλου. Προσευχόταν μια μέρα ο Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστόσαλος, όταν ο νους του πήγε στο θάνατό του και στην αναχώρησή του για την άλλη ζωή. Και ενώ συλλογιζόταν εκείνη τη μεγάλη και φοβερή ώρα, έπεσε σε έκσταση. Βλέπει τότε μια μεγάλη θάλασσα όπου κολυμπούσαν αναρρύθμιτοι άνθρωποι. Όλοι έδειχναν πως αγωνίζονταν να φτάσουν σε κάποια ακτή που βρισκόταν απέναντι αρκετά μακριά. Μερικοί όμως, καθώς κολυμπούσαν, σήκωναν στους ώμους τους τεράστια φορτία. Πέτρες, λάσπη, ξύλα, στάχτη, μπακύρι, χρυσάφι, όλα τα υλικά του κόσμου. Οι πιο πολλοί από αυτούς, αλίμονο, πνίγονταν κάτω από το βάρος του φορτίου τους. Άλλοι πάλι σήκωναν μικρά φορτία
κολυμπώντας όμως, μάζευαν και άλλα πράγματα. Και ενώ οι ταλέποροι βούλιαζαν, πρόσθεταν συνέχεια βάρος στο φορτίο τους, ώσπου πνίγονταν και αυτοί. Η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και ολόγυρά της βασίλευε σκοτάδι πηχτό. Παγωνιά και φόβος παντού. Αρκετοί κολυμβητές δεν είχαν φορτίο. Ορισμένοι προχωρούσαν σταθερά προς την ακτή, περνώντας άνετα μέσα από τα κύματα. Άλλοι όμως, εκεί που κολυμπούσαν, έκαναν ξαφνικά ένα μακροβούτι και χάνονταν για πάντα μέσα στη θανάσιμη αγκαλιά του βυθού. Μερικοί περπατούσαν πάνω στο νερό, σαν σε στερεόεδαφος. Μα το πιο θαυμαστό ήταν ότι κάποιοι είχαν φωτεινά φτερά. Με αυτά πετούσαν πάνω από τη θάλασσα και έφταναν γοργά στην ακτή. Από αυτούς που κολυμπούσαν, οι περισσότεροι σταματούσαν πότε-πότε, γιατί καθώς φαίνεται κουράζονταν. Πολλοί, ενώ κινδύνευαν να πνιγούν από το βάρος του φορτίου τους, μάζευαν και άλλα πράγματα. Αντίθετα, κάποιοι βαρυφορτωμένοι, θέλοντας να σωθούν, τα πετούσαν λίγα-λίγα από πάνω τους και εξαλαφρωμένοι κολυμπούσαν γρήγορα προς την ακτή. Όσα όμως πετούσαν εκείνοι, τα μάζευαν άλλοι που έρχονταν από πίσω. Θλιβερό θέαμα. Ένας έσπρωχνε τον μπροστινό του, άλλος έπνιγε το διπλανό του και οι περισσότεροι, ενώ είχαν τη δυνατότητα να μπουν σε πλοία, προτιμούσαν να θαλασσοπνίγονται σφιχταγκαλιασμένοι με τα φορτία τους. Με βαριά την καρδιά παρακολουθούσε ο Άγιος το όραμα. «Τι θέλουν να πούν άραγε όλα τούτα», μουρμούρισε και άκουσε φωνή που του εξήγησε. «Θάλασσα είναι ο κόσμος. Και κολυμβητές οι άνθρωποι. Το πέρασμα από τη μια ακτή στην άλλη σημαίνει την παρούσα ζωή. Και οι διάφοροι τρόποι του περάσματος φανερώνουν το πόσο είναι κάθε άνθρωπος δεμένος με την ύλη και με τις βιωτικές μέρημνες. Όποιος λοιπόν θέλει να φτάσει με ασφάλεια στην αιώνια βασιλεία του Θεού, ας ξέρει πως πρέπει να πετάξει από πάνω του κάθε μάτιο φορτίο και να αναγεννηθεί πνευματικά. Αλλιώς, αν προσπαθήσει να περάσει τη θάλασσα της ζωής αυτής φορτωμένος με την ύλη και τη ματαιότητα, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στο βυθό του Άδη. Έτσι είναι μια πάρα πολύ διδακτική αυτή η ιστορία από το βίο του Αγίου Ανδρέου, του Διαχριστός Αλλού. Όσο λιγότερα κουβαλάει κανείς, τόσο ευκολότερα περνάει στη Βασιλεία του Θεού. Και ένα τελευταίο από τις ιστορίες που διαβάζουμε και από το βιβλίο αυτό «Φως στα φώτα» που έχει τις παραθέσεις από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Ένας χριστιανός βασανιζόταν συχνά από διάφορες μελλοντικές υποθέσεις. Ανησυχία για το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, τι μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα. Όλη αυτή η φροντίδα έπαιγε την ψυχή του, πράγμα που τον έκανε πολύ δυστυχή. Μια νύχτα ο άνθρωπος αυτός είδε ένα όνειρο. Περπατούσε σε ένα μακρινό δρόμο φορτωμένος με ένα σακί στην πλάτη. Το φορτίο του ήταν βαρύ και κάπου στάθηκε να ξαποστάσει. Όταν θέλησε να σηκωθεί για να συνεχίσει το ταξίδι του, αντιλήφθηκε πως ήταν αδύνατο να σηκώσει το σακίδιό του. Άνοιξε τότε να δει τι έχει μέσα και τι βλέπει, μικρά δέματα. Το ένα έγραφε απ' έξω «Αυτό για αύριο». Ένα άλλο έγραφε «Αυτό για μεθαύριο». Το τρίτο έγραφε «Αυτό για σήμερα». Αυτό ήταν ανάλαφρο. Το σήκωσε με χαρά και συνεχίζοντας το ταξίδι του ξύπνησε. Το όνειρο αυτό εκφράζει μια τραγική πραγματικότητα. Η μέρημνα για το αύριο, για το μεθαύριο, για το μετά από μία εβδομάδα, για το μετά από ένα μήνα και ένα χρόνο, γεμίζει τις ψυχές μας με άγχος και ανησυχίες που μας αφαιρούν τη γαλήνη και μας κάνουν το βάρος της ζωής δυσβάστακτο. Για να μας απαλλάξει ο Κύριος μας από αυτές τις εναγώνιες στιγμές και ώρες και μέρες και χρόνια, είπε εκείνα τα αθάνατα λόγια. «Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρά αύριον μεριμνήσετε εαυτής. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής».
Και ας δούμε τώρα και τον αγαπημένο μας τον Άγιο Παΐσιο, που μας λέει ότι η πολλή μέρημνα απομακρύνει από τον Θεό. Και έτσι είναι. Έτσι διαβάζουμε και σχολιάζουμε το καταδύναμε από το βιβλίο του με φόβο και με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο που έχει βάλει το ησυχαστήριο του Αγίου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μία πολύ πρακτική συμβουλή που δίνει ο Άγιος είναι να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Λέει ο Άγιος, οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Έχει χαθεί όντως η απλότητα στη ζωή μας. Έχουμε κάνει πολύπλοκότατη τη ζωή μας. Γιατί έχουμε πολλές επιθυμίες, πολλές αγωνιώδεις φροντίδες και νομίζουμε ότι έχουμε και πολλές ανάγκες. Ανοίγουν, λέει ο Άγιος, πολλά μέτωπα και χάνονται οι άνθρωποι με την πολλή μέρημνα. Εγώ ένα-δύο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Είναι και αυτό μια σύγχρονη νόσος, η πολυπραγμοσύνη, το να προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει πολλά πράγματα μαζί. Οι Άγγλοι το λένε αυτό, multitasking. Αυτό είναι που, όπως μας λένε οι επιστήμονες, καίει τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι φτιαγμένος για να κάνει κάθε στιγμή ένα πράγμα. Αυτό ακριβώς συμβουλεύει και ο Άγιος Παΐσιος. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό, το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς και λοιπά. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Έτσι τακτοποίησε ο Άγιος μια χαρά. Τι πρέπει να κάνει. Αυτός τα σκεφτόταν όλα μαζί, μπερδευότανε, αγχωνότανε και δεν έκανε τίποτα. Και πολλές φορές αυτή η ελλειπής ανάπαυση, που σήμερα είναι πολύ διαδεδομένη εξαιτίας και του διαδικτύου και πολλοί άνθρωποι ξενυχτάνε στο διαδίκτυο και δεν ξεκουράζονται καλά και ο εγκέφαλος δεν ξεκουράζεται καλά και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν έλλειψη ύπνου, άρα και έλλειψη ξεκούρασης και μάλιστα διανοητικής ξεκούρασης. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό αίτιο για να υπάρχει μια γενικότερη δυσλειτουργία στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό του λέει Άγιος, το πρώτο, τι μου λες για ψυχολογικά, το πρώτο είναι να ξεκουραστείς, να ξεκουράζεσαι. Και μετά να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό και μετά να κοιτάξεις να διοριστείς. Και έτσι ο άνθρωπος λέει, με άκουσε ο καημένος και βρήκε τον δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, ερώτηση. Και εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα, απαντάει ο Άγιος, είναι υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Πας να κάνεις πολλά πράγματα και νευριάζεις και χάνεις την υπομονή σου. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα έναν διακονητή στο Μαραγκούδικο, τον γέρο Ισίδωρο, δηλαδή έναν που τον βοηθούσε. Ο Άγιος Παΐσιος, όπως ξέρουμε, ήταν ξυλουργός. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή, ο διακονητής. Άρχιζε ένα παράθυρο, στενοχωριόταν, έπιανε να κάνει πόρτες, στενοχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες, όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς χωρίς να κάνει τίποτα.
Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δύο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά. Και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους, ταλαιπωρούν και τους άλλους. Γιατί ανοίγουν πολλές δουλειές, καλούν σε βοήθεια και ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι, ταλαιπωρούν και τους άλλους. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να έχει ταπεινό φρόνημα και, όπως λέει ο Άγιος, να μην ανοίγει πολλές δουλειές, όταν μάλιστα δεν έχει και πολλές δυνατότητες. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο και να τα τελειώνει, έτσι όπως συμβουλεύει ο Άγιος. Να ανοίγουμε δεύτερη δουλειά, ενώ δεν έχουμε τελειώσει την πρώτη. Και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί τον Χριστό? Ένας άνθρωπος που έχει σκόρπιο το νου του, πώς μπορεί μετά να έχει πνευματική ζωή, να λειτουργήσει σωστά μπροστά στο Θεό? Και το άλλο που το αναφέραμε λίγο και προηγουμένως, μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Μη δίνετε καρδιά στα υλικά. Τι εννοείτε, Γέροντα, όταν λέτε πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε? Και απαντάει ο Άγιος. Εννοώ να μην δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη τη μέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου τον Θεό. Να μην φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από τον Θεό. Δηλαδή, προσευχή, η οποία πρέπει να γίνεται συνεχώς, συνδυασμένη με την εργασία. Να μην δίνετε, έλεγε ο Άγιος, όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό, μαζί με την καρδιά σας τα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε, χέρια, μυαλό να δίνετε. Βλέπετε, άλλο είναι το μυαλό, ο εγκέφαλος, η σκέψη και άλλο είναι η καρδιά, που είναι τα θελήματα, οι επιθυμίες, που είναι ο νους, ο οποίος θα πρέπει να κινείται προς τον Θεό με αγάπη. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκεπτήσει η καρδιά για τον Χριστό, όταν εσύ την έχεις δώσει αλλού? Όταν η καρδιά είναι στον Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και εσωτερική ψυχική ξεκούραση, συνέχεια, και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην τη σπαταλάτε, λέει ο Άγιος. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω καρδιά σε έναν καρκινοπαθή, σε έναν πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλον. Τον πόνο το δικό μου δεν το καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Έτσι, αν έχεις μοιράσει την καρδιά σου, την έχεις παταλήσει στα μάτια, στα γήινα, δεν έχεις μετά να δώσεις στο Θεό και στον πλησίον. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς νου και καρδιά? Και απαντάει ο Άγιος, όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Έτσι, εξαρτάται και από την εργασία. Όσο γίνεται να είναι απλή η εργασία. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει? Και απαντάει ο Άγιος, με τι μορφή?
ο πειρασμός με μορφίνες την αρκώνει, κάνει χιομορράγες. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό. Αλλά όταν η καρδιά δοθεί στον Θεό, τότε ο νους θα είναι στον Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι φύλαυτος, που είναι υπερήφανος και εγωιστής, αυτός ο άνθρωπος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, να νιώθει αυτάρκης. Και επειδή έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, έχει υπεροψία, έχει αλαζονία, δίνει και την καρδιά του σε αυτό που φτιάχνει. Και βέβαια μετά χάνει τον Θεό. Όταν λέμε αμέριμνο, τι εννοούμε ακριβώς, ρωτάνε τον Άγιο. Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς τον Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά. Αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Έτσι κάνει αυτή την ωραία διάκριση ο Άγιος Παΐσιος. Τα χέρια, τα πόδια, ο εγκέφαλος, η σκέψη να είναι στη δουλειά, αλλά η καρδιά να είναι στο Θεό. Ο νους να είναι στο Θεό. Το όμα της ψυχής, γιατί αυτό είναι ο νους, τα μάτια της ψυχής, ο οφθαλμός της ψυχής, να βλέπει προς τον Θεό. Και κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος, κάνει για τη δόξα του Θεού. Η εργασία που γίνεται με που γίνεται με ηρεμία και προσευχή, αγιάζεται, λέει πάλι ο Άγιος. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά, για να έχει κανείς την ηρεμία του, ρωτάνε. Ναι, απαντάει ο Άγιος, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Κάποτε, αναφέρεται στο γεροντικό, χάλασε το πορθμίο του Νείλου, που περνούσε δηλαδή τους ανθρώπους από τη μια όχθη του Νείλου στην άλλη. Έτσι, ο Νείλος είναι τεράστιος ποταμός, σχεδόν σαν θάλασσα. Λοιπόν, και είχε πλοιάρια που περνούσαν τους ανθρώπους και τους πατέρες και τους ασκητές από τη μια όχθη στην άλλη. Χάλασε όμως το πορθμίο και οι πατέρες που ήταν να περάσουν περίμεναν στην όχθη. Κάποια στιγμή ήρθε ένα πορθμίο έκτακτο, που δεν ήταν δηλαδή της γραμμής, ήταν ένα άλλο. Και τότε έσπευσαν οι άνθρωποι και οι πατέρες να μπουν μέσα σε αυτό, να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, την παρουσία αυτού και να περάσουν απέναντι. Ένας γέροντας όμως δεν πήγε μαζί τους. Του λένε οι πατέρες, γέροντα, δεν θα έρθεις και εσύ μαζί μας, να περάσεις μαζί μας. Λέει, όχι, γιατί δεν θέλω να κάνω τίποτε με βιασύνη. Εγώ θα περιμένω το ποθμίο της γραμμής. Ήθελε να τους διδάξει να μην κάνουν βιαστικά πράγματα. Να ζουν με αυτή την ηρεμία και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, λέει ο Άγιος, σκοπός μας δεν πρέπει να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Μετά ο άνθρωπος αποκτάει μια νευρικότητα. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή και η όποια εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Και έτσι έχει νόημα. Όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Γιατί ζητούν να πάρουν εργόχειρα για ευλογία? Γιατί υποτίθεται ότι ο μοναχός έχει εργαστεί με ειρήνη και με προσευχή και όχι με βιασύνη και αγωνία το εργόχειρό του. Γιατί, όπως θα μας πει τώρα ο Άγιος, περνάει η ψυχική κατάσταση στο έργο που κάνει ο άνθρωπος. Μια μητέρα που με ειρήνη και όχι με νευρικότητα και με προσευχή μαγειρεύει, αγιάζεται και η ίδια και αγιάζει και το φαγητό. Και μεταδίδει και στους άλλους αγιασμένο φαγητό.
Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα, λέει ο Άγιος, μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο επηρεάζει η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου το περιβάλλον του, τα έργα των χειρών του, τα οποία έχουν το πνεύμα του. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργοχειρά τους και όχι ευλογία. Και την ώρα που εργάζονται, οι ταραγμένοι άνθρωποι μεταδίδουν ταραχή, αλλά και τα έργα που φτιάχνουν, όντες οι ίδιοι ταραγμένοι, είναι και αυτά έργα που μεταδίδουν ταραχή. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη. Φοβερό, λέει ο Άγιος. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι επηρεασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο θεϊκό. Βλέπουμε πόσο ωραία μας τα αναλύει ο Άγιος Παΐσιος. Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά, το εργόχειρό του. Περιπίν. Φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή. Προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε για αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Γιατί όταν ο άνθρωπος αγιάζεται, αγιάζει και αυτό που εργάζεται και αυτό που φτιάχνει. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και τον Χριστό μαζί σου. Και απλώς κάνεις, ας πούμε, σαν μια υπάλληλος, αυτό το έργο που έχεις να κάνεις. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Προφανώς απευθύνεται σε μια μοναχή. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πώς ευλογεί και πόσα αγαθά και τι ευλογία στέλνει όταν ο άνθρωπος εργάζεται και προσεύχεται. Έτσι πόσο ωφελείται πνευματικά. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη, μία μεταφραστική εργασία. Κανείς μεταφράζει ένα κείμενο. Πώς είναι δυνατόν να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Και απαντάει ο Άγιος. Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νου σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται. Γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού. Και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Επειδή έχει ενεργό μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλαβαίνει όχι εγκεφαλικά, αλλά αγιοπνευματικά, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνει την έννοια αυτού που μεταφράζει. Και κάνει πολύ σωστή εργασία. Και όταν, ερώτηση τώρα, όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τότε θα την κάνεις, απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από τον Θεό να σε φωτίζει. Να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα Θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια. Να κάνεις κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες, λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Να πόσο πρακτικά πράγματα μας λέει ο Άγιος.
Έτσι, όταν κάνεις μια δουλειά η οποία απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και απορρόφηση, να κάνεις λίγο διάλειμμα, κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες, και να ξεκουράζεσαι λέγοντας την ευχή. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του, παιδαγωγικό, έλεγε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να βάζει τους μαθητές να ξεκουράζονται για ένα τέταρτο περίπου, και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, ακουμπώντας λέει και τα κεφαλάκια τους οι μαθητές στον τοίχο, να ξεκουράζονται λέγοντας την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον, γιατί τότε ο νους ξεκουράζεται και όλος ο άνθρωπος ξεκουράζεται, όταν η ενέργεια του νους επιστρέψει στην καρδιά και βρει το σπίτι της, όπως ένας ξενιτεμένος που γυρίζει στο σπίτι του. Τότε αναπαύεται. Έτσι και ο νους από την περιπλάνηση στα ακτίσματα κουράζεται. Και όταν επανέρθει στην καρδιά που είναι η ουσία του νου, τότε ξεκουράζεται και αναπαύεται. Να κοιτάξει λοιπόν, λέει ο Άγιος, να βοηθηθείς, να κάνεις την πνευματική, ας πούμε, αυτή την εργασία, την διανοητική, αλλά να κάνεις και μερικά λεπτά διακοπή κάθε μία ή δύο ώρες. Ειδικά γέροντα, επιμένει έτσι η ερωτώσα, στην μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λεξικά, να διαβάσεις σχόλια. Και απαντάει ο Άγιος, έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνουν τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Όταν ο άνθρωπος έχει εξαγνισμένους λογισμούς, καθαρή καρδιά, τότε κατοικεί μέσα στη Θεία Χάρις. Και τότε βοηθιέται και στο μεταφραστικό έργο. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από το θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχθεί κανείς. Το θείο και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο. Γι' αυτό να φροντίζουμε για κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία να έχουμε καθαρό λογισμό, εξαγνισμένο λογισμό. Ξέρετε, πάρα πολλά λάθη και πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται όταν αυτός που εργάζεται δεν προσεύχεται και χάνει την αίσθηση και την όραση του Θεού. Γιατί μπορεί και κανείς να μην λέει την ευχή, αλλά να έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παίσιος εδώ, να είναι ο νους του στο Θεό. Και κατά τα άλλα να εργάζεται και διανοητικά και σωματικά. Και μάλιστα όταν έχει λογισμούς ο άνθρωπος εναντίον άλλου ανθρώπου, ή λογισμούς θυμού, έχθρας, μίσους, πικρίας, κακίας και ποικίλης κακίας, τότε πράγματι συμβαίνουν ατυχήματα. Και το έχουμε δει αυτό και εξ εμπειρίας και στο Άγιον Όρος. Παραχωρεί ο Θεός δηλαδή να γίνει κάτι για να συνέλθει ο άνθρωπος και να αφήσει τους κακούς λογισμούς. Με την πολλή μέρημνα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ξεχνάει κανείς τον Θεό. Γέροντα, η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από τον Θεό. Κοίταξε να σου πω, λέει ο Άγιος. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μία μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Έτσι, μια θυσία απρόσεχτη. Έτσι. Ποιο ήταν το λάθος του Κάιν? Ό,τι βρήκε μπροστά του, το πρόσφερε στον Θεό. Ενώ ο Άβελ επέλεξε τα καλύτερα
από τα προϊόντα του για να τα δώσει θυσία στο Θεό. Έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει την καλύτερη ώρα της ημέρας που έχει καθαρή σκέψη, καθαρό νου, να τη δίνει στο Θεό. Και ποια είναι η καλύτερη ώρα, είναι με το που ξυπνάει κανείς από τον ύπνο. Αυτή την ώρα θα πρέπει να τη δώσει στο Θεό. Όπως έλεγε ένας γέροντας, την αφρόκρεμα του νους πρέπει να τη δίνουμε στο Θεό, ό,τι καλύτερο. Γιατί μετά φορτώνεται ο νους με τις διάφορες δραστηριότητες και περιστατικά της ημέρας και δεν μπορεί να έχει αυτή την καθαρότητα που έχει όταν γύρεται από τον ύπνο. Λοιπόν, να μην είναι η προσευχή μας σαν τη θυσία του Κάιν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέγεις, Παΐσιος. Δηλαδή, αφού κάνουμε τα πάντα, έτσι και όχι βέβαια πλήρως, πάλι θα μας έχουμε και κάποια, αν έχουμε αυτή την πολυμέρη μνήμα και την ολιγοπιστία, φτάνουμε στο τέλος να δίνουμε, όπως έλεγε κάποιος αγιορείτης, το μπούχτισμά μας, το θεοφοβερή έκφραση, ή το μπαϊλτισμά μας αλλιώς. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κουράγιο και λέμε, άντε τώρα να κάνω και την προσευχή, αυτό το καθήκον, να τελειώνουμε για να μπορέσω να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Αυτή είναι η θυσία του Κάιν. Και τότε βέβαια δεν γίνει σωστή η προσευχή. Γιατί και σωματικά είμαστε κουρασμένοι και ο νους μας είναι σκορπισμένος. Και δίνουμε, λέει, την κούρασή μας και τα χασμόρυτά μας στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Και επόμενο είναι τότε και η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου να είναι κατάσταση Κάιν, φοβερή, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ξέρουμε ότι ο Κάιν έτρεμε σε όλη του τη ζωή. Στέναζε και έτρεμε, επειδή είχε κάνει αυτό το φοβερό έγκλημα. Αλλά έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βουτυγμένος στις μέρημνες, στις φροντίδες αγωνιώδης. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα, των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφλια για τον Θεό, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη. Πολλές φορές, δυστυχώς, μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμα και το μοναχό όταν κάνει μια εργασία. Ο άνθρωπος, φυσικά, είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Και το ίδιο βέβαια και ο καλός χριστιανός μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα για να εργάζεται στα πνευματικά. Αλλά βλέπουμε πως αυτό που λέει ο Άγιος για τους μοναχούς ισχύει και για όλους τους χριστιανούς, αφού ο Κύριός μας τι μας λέει. Όλοι οι χριστιανοί να ζητάμε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Και να μην μεριμνούμε εις την αύριο. Με την πολλή δουλειά και μέριμνα ξεχνάει κανείς τον Θεό, λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων, που ήταν ο γέροντας του Αγίου Παϊσίου. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας, ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ, για να ξεχνούν το Θεό. Και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν. Έτσι περιορίζονται οι αμαρτίες με την πολλή δουλειά, τον πολύ περισπασμό. Ο άνθρωπος όμως, όπως είπε ο Άγιος,
καλείται και μάλιστα ο μοναχός να γίνει άγγελος. Και γι' αυτό θα πρέπει να περιορίζει την εργασία του για τελικά πράγματα στα πιο απαραίτητα, για να μπορεί να εργάσει τα πνευματικά. Και τότε λέει και η χαρά του θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που παράγει και θα είναι πνευματική χαρά και θα τρέφεται, αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Έτσι, γιατί θα έχει ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει ότι η πολλή μέρημνα, η πολλή δουλειά κοσμικοποιούν τον μοναχό, και όχι μόνο τον μοναχό, αλλά και τον κάθε χριστιανό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά, λέει ο Άγιος, και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ, που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει και μια ανάπαυλα και να μην φορτώνεται με φορτία δυσβάσταχτα και να μην ανοίγεται σε πάρα πολλές δουλειές. Έτσι, ήταν ένας μοναχός, καλός μοναχός, ο οποίος τέλειωνε το διακόνημά του και έβλεπε έναν άλλον παραδελφό του, ο οποίος εργαζόταν και δεν προλάβαινε να τελειώσει το διακόνημά του. Και πήγε στον Άγιο Παΐσιο και τον ρώτησε, «Γέροντα, εγώ τελειώνω το διακόνημά μου και έχω χρόνο. Τι είναι πιο καλό, να πηγαίνω στο κελί μου και να κάνω πνευματικά ή να βοηθάω τον αδελφό που έχει βαρύ διακόνημα και δεν προλαβαίνει, ώστε να μπορεί και αυτός να κάνει λίγα πνευματικά?» Και ο Άγιος Παΐσιος του έδωσε ευλογία να πάει να βοηθάει τον αδελφό. Μετά όμως από κάποιο καιρό, ξαναπήγε αυτός ο μοναχός στον Άγιο Παΐσιο και λέει, «Γέροντα, έκανα αυτό που μου είπες, άρχισα να βοηθάω τον αδελφό αυτό, που δεν προλάβει να τελειώσει το διακόνημά του, αλλά αυτός δεν πήγε στο κελί του, αλλά άνοιξε και άλλη δουλειά». Και τότε του λέει ο Άγιος Παΐσιος, «Α, λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν βοηθάμε αυτούς που ανοίγουν δουλειές». Και έτσι του έδωσε να καταλάβει, και σε εμάς επίσης, ότι χρειάζεται διάκριση σε όλα τα πράγματα. Για μένα να βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει και ο άλλος να καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό όταν ανοίγει συνέχεια δουλειές. Αν είναι κάτι αναγκαίο και απαραίτητο που κάνει ο άλλος, βεβαίως να το βοηθήσουμε. Αλλά αν είναι κάτι περιττό και κάτι το οποίο είναι και πάνω από τις δυνάμεις του και μαζί με τον εαυτό του παραστέλνει και άλλους, στο να στερούνται δηλαδή από την πνευματική ζωή, τότε βέβαια πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει για να επανέλθει στην σωστή τάξη. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο, ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο και έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλα αυτά που ξεκουράζει τον άνθρωπο. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα. Οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Βλέπετε τι λέει ο Άγιος, αγριεύει ο άνθρωπος από την πολλή κούραση τη σωματική, η οποία δεν γίνεται για πνευματικούς λόγους. Γιατί και τα σωματικά τα εργαζόμαστε και τις εργασίες
και του σώματος τις κάνουμε για να βοηθηθούμε στη σωτηρία μας. Όχι για να συσσωρεύσουμε χρήματα ή για να προσποριστούμε δόξα από τους ανθρώπους. Και η σωματική εργασία πρέπει να έχει πνευματικό νόημα και πνευματική αιτία. Να έχει αρχή το Χριστό, αιτία το Χριστό και τέλος και σκοπό το Χριστό, την ευαρέστηση το Χριστό. Αλλιώς δεν δικαιολογείται και αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αρχίζει να κλωτσάει. Και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτάει αργότερα. Ενώ όσο μεγαλώνει, θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός, με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Και σε αυτή τη ζωή κολάζεται, βασανίζεται και φυσικά δεν θα μπορέσει και να σωθεί, αν δεν μετανοήσει. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία των ανθρώπων, κάνει τον Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Λέει πολύ ωραία ο Άγιος. Έτσι τον οικονομάει ο Θεός μετά αυτόν τον άνθρωπο, που τα αφήνει όλα στο Θεό και δεν μεριμνά, δεν φροντίζει αγωνιωδώς για τα υλικά. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του, που το αναφέρει ο Άγιος στο βιβλίο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Όσιος Γερόντιος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία σαν καλυμάνα άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβαλε νερό. Γιατί το νερό είναι αναγκαιότατο, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς νερό. Και έβγαλε όχι νερό, αλλά αγίασμα για να πίνω. Αργότερα ο υποτακτικός του άρχισε να κτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέρημνα και παραμελούσε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή, να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβγαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και το είπε, «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά». Εκεί που πήγε να κάνει περισσότερα και περίτα, φορτώθηκε και άλλο κόπο και περίτο κόπο. Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα, λέει ο Άγιος. Γέροντα, δε στενοχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού. Γιατί πράγματι ο Άγιος Παΐσιος είχε μετακινηθεί αρκετές φορές στη μοναχική του ζωή. Για να φύγω, απάντησε ο Άγιος, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνο τα απαραίτητα. Ναι, λέει ο Άγιος, έκανα μόνο τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εντός εισαγωγικών εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εντός εισαγωγικών εκεί πάνω? Ω, έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Ρωτάει ο Άγιος. Δηλαδή να χάνεσαι τελείως από τα γήινα. Η πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με διασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση. Και έτσι οι ενέργειές του
δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε, μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Έτσι είναι μια άλλου είδους μέθη, όπως είπαμε, αυτή η μέρημνα. Μια δαιμονική μέθη. Και ο άνθρωπος μετά δεν θέλει να την αφήσει, αυτή την πολυμεριμνία. Με την παράληψη της ευχής, λέει ο Άγιος, και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με τους λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις της ψυχικής και σωματικής και κόβει την επικοινωνία μας με τον Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους. Και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Και απαντάει ο Άγιος, αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής, εννοεί ο γέροντας την καλογερική υπακοή, και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδελφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνά τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από τον Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στον Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάνεις, συμβουλεύει ο Άγιος. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Μπορεί κανείς να έχει ανοιχτό ένα πνευματικό βιβλίο πάνω στο τραπέζι και έστω και 5 λεπτά να βρίσκει για να κάνει ένα διάλειμμα πνευματικό και να διαβάζει κάτι πνευματικό. Και θα δει πόσο τον ωφελεί αυτή η έστω λίγη πνευματική μελέτη. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες, λέει ο Άγιος. Και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό, που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί, που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Έτσι, όπου γλυκαίνεται ο νους, εκεί και παραμένει. Αν γλυκαθείς τα πνευματικά στον Θεό, τότε θέλει να γυρίζει προς τα εκεί. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Βλέπετε που και ο Άγιος Ισαΐας, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, μας λέει ότι η πρώτη αρετή η αμεριμνία. Από το αμέριμνο και το απερίσπαστο θα είναι ο άνθρωπος στην εσωτερική ησυχία και στην πνευματική επιτυχία. Οι μέρημνες απομακρύνουν από τον Θεό. Όταν υπάρχει πολλής περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα. Και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Δεν μπορεί να πιάσει καλή επαφή με τον Θεό ο πολυμέρημνος άνθρωπος. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκεί. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και το πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίας.
λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να ανατρέψει τα παιδιά του κλπ. Και αγωνίζεται παράλληλα και για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων. Ο μοναχός θέλει αγρυπνία, μπορεί. Θέλει νηστεία, μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα, το άλλο θέλει να αποκτήσουμε την καλή μέρημνα. Είναι το τελευταίο που θα μας πει ο Άγιος. Και μετά να δώσουμε το λόγο σε εσάς αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Πρέπει, λέει ο Άγιος, να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και αυτή να είναι η μερημνά μας. Και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Έτσι όταν απορροφάται από τα γήινα και ξεχνιέται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βουλευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να βουλευτούμε, εδώ ήρθαμε για να προετοιμαστούμε, για να έχουμε την ουράνια τακτοποίηση. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία, λέει ο Άγιος. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο. Γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Αυτός ο φοβερός πόλεμος που περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, την καλή φροντίδα. Είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Και αν μία είναι γενετής μωρή, είναι ευλογία από τον Θεό για αυτή. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μία όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, ζει ανόητα δηλαδή, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Αν δεν έχει την καλή φροντίδα να προετοιμαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Το βλέπουμε αυτό. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά», σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέληπε διακονήν. Δεν σε νοιάζει», μιλάει με κάποια αυθάδεια στον Κύριο. «Δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου με εγκατέλειψε να υπηρετώ μόνη. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν την Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες, να έχουμε την καλή φροντίδα, την καλή μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής μας, όπως η Αγία Μαρία που άφησε τις μέρημνες και κάθισε στα πόδια του Χριστού και άκουγε το λόγο του. Ας μείνουμε σε αυτά και ας παρακαλέσουμε να με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα κάπως, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και ενδιαφέροντα και πρέπει να μπουν στη ζωή μας, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι γεμάτη φροντίδες και μέρημνες και αγωνίες και αυτό όλο μας εμποδίζει στο να κοιτάξουμε προς τα άνω, προς τον Θεό και να εργαστούμε και να προετοιμαστούμε πνευματικά για την αιώνια τακτοποίηση και μακαριότητα.